Επίσης μια πολύ μεγάλη καλησπέρα από τον συνοριακό σταθμό Νίκη εδώ στο νομό της Φλόρινας. Είμαστε ακριβώς στο τελευταίο σημείο και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί έτσι μας ήρθε με αυτό το βροχερό καιρό, πάρε λίγο μάλια το τοπίο εδώ, με αυτό το βροχερό καιρό να κάνουμε ένα άλμα παπ και να πάμε πού? Στη Βόρεια Μακεδονία, που είναι ακριβώς δίπλα και μόλις 14 χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε, είναι η πόλη Πίτολα ή αλλιώς Μοναστήρι. Είναι μια πόλη πολύ κοντά εδώ στα σύνορα με την Ελλάδα και κάθε Σαββατοκύριακο που μας έχουν πει γίνεται ο κακός χαμός από Έλληνες που πηγαίνουν εκεί να ψωνίσουν κτλ. Η πόλη αυτή, σύμφωνα με μια σύντομη περιγραφή που διάβασα, χαρακτηρίστηκε από πολύ όμορφη αρχιτεκτονική της εγχείρια του 18ου και 19ου αιώνα. Είναι κοντά στους 80.000 ο πληθυσμός της. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Τίποτα άλλο. Περισσότερες εικόνες και πολλές φωτογραφίες έρχονται τόσο στο Facebook, όπως επίσης στο κανάλι μου στο YouTube, αλλά βέβαια και στη νέα μας ιστοσελίδα makizoumos.gr. Φιλάκια! Είναι, πώς το λένε, είναι καθαρή. Δεν έχουμε δει κανένα απολύτως σκουπίδι, τίποτα. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα εδώ το τζαμί. Και εκεί κάτω που παίρνει η Μάνια είναι ο δρόμος, η αγορά που λέγεται Σιρόξο Κάτ. Τι είναι εκεί? Είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος και εκεί είναι επικεντρωμένο όλο το κέντρο της Πίτολα. Δηλαδή μαγαζάκια, καφέ, ρούχα, τα πάντα ό,τι θέλεις δεξιά και αριστερά. Θα πάρουμε ένα βίντεο εκεί καθώς θα περπατάμε, θα διανύουμε τον δρόμο αυτό. Και φυσικά, συγγνώμη λίγο, εδώ πέρα στο συντριβάνι υπάρχει το
αστέρι της Βεργίνας, θα το δείτε και αυτό σε φωτογραφίες, όπως επίσης και η ασπίδα που είχαν οι πολεμιστές του βασιλιά Φίλιππ. Όλα αυτά βέβαια τα έχουν καπηλευτεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά, ωραίες εικόνες για εσάς και μόνο στο κανάλι μας στο YouTube και φυσικά στη νέα μας ιστοσελίδα www.makisoutos.gr. Αυτά, φιλάκια πολλά!